Γιώργο, έρχομαι σε σένα πριν πάω στους συνεργάτες, γιατί ήσουν ο άνθρωπος που ουσιαστικά έμαθε την είδηση και πολλές φορές εδώ στα παρασκήνια κάναμε πολύ πλάκα. Πριν έβλεπες την άδεια του καρέκλα με τα λουλούδια και νομίζω όλοι νιώθουμε άβολα, αλλά η αλήθεια είναι πως η ζωή συνεχίζεται. Σε λίγο. Άρα. Είδες που είναι δύσκολα. Ζήνα. Με τον Γιώργο Καλιακμάνη. Γιατί εσύ, Γιώργο, μου το είπες. Και μετά όλοι τρέξανε. Εγώ δεν θυμάμαι από εκεί και πέρα τι έκανα. Μια τρελή στους διαδρόμους. Πραγματικά δεν ξέρω το μετά. Ναι, να ζητήσω συγγνώμη από όλους και από τους τηλεθεατές. Βλέπω ότι τελικά κι εσείς την τηλεόραση κάνετε ένα επάγγελμα που είναι ψυχοφθόρο, έτσι. Και είναι δύσκολα μερικές φορές να ανταποκριθείς. Όντως, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν ένας συνάδελφος συνδικαλιστής, που μου είπε ότι σκοτώσανε τον Γιώργο. Δεν το πίστεψα. Λέω, θα κάνει λάθος. Πήρα τηλέφωνο το Μανώλη τον Ασαριώτη, ο οποίος είναι συνεργάτης του Γιώργου στον Μπλόκο και φίλος του. Και του λέω, έγινε κάτι με τον Γιώργο. Όχι, λέει, δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί το λες? Έκλεισε το τηλέφωνο, πήρα το Σπύρο το Λεβιδιώτη και αυτό συνεργάτης του. Από τον Αντένα και ο Σπύρος. Για μάτια παιδιά και τα δύο. Πολύ καλά παιδιά και ευτυχώς γενικά στους αρχιστούς. Δεν το ήξεραν όμως. Αστυνομικούς συντάκτες. Ο Σπύρος από την Χαρά και από εμάς το άκουσε. Πάρα καλά παιδιά. Πάρα πολλά καλά παιδιά. Με τα περισσότερα είμαι φίλος. Όπως ήμουν και με τον Γιώργο. Ούτε ο Σπύρος ήξερε τίποτα. Από εμάς το έμαθε, από τη Χαρά. Τη γυναίκα του, τη Στάθα, η οποία μου λέει, Γιώργο, χτυπήσαν τον Γιώργο. Λέω, τι γίνεται εκεί, γιατί το λες, της λέω. Μου λέει, γιατί κάποιον χτυπήσανε και είναι κοντά στο αυτοκίνητο του Γιώργου. Μετά άκουσα κάποιες φωνές εκεί, κάποια κυρία που μίλαγε προσπαθώς. Επειδή βρεθήκαμε στο σπίτι της Στάθας και είναι ωραίο να πούμε την αλήθεια της οικογένειας, η Στάθα τον περίμενε για να φάνε στη διαδρομή, γιατί έφυγε από εδώ 1:40. Και μάλιστα... 1:46. Όχι, 1:40 έφυγε, γιατί θα σου πω, γιατί δείξαμε εμείς κάποια ρεπορτάζ και μιλούσαμε, μετά η Εύα Παρακεντάκη τον αναζήτησε στην εκπομπή και στη διαδρομή πήρε τη Στάθα και την ρωτούσε τι φαγητό έχουν. Η Στάθα του λέει κοκκινιστό, ξέρω εγώ, να σου φτιάξω και ριζάκι, ναι. Αλλά αυτά δεν έχουν σημασία. Αγαπημένη μου, όμως, έχει σημασία να σου όμως, πω. Όλα γιατί για την Στάθα τον περίμενε και ξαφνικά έβλεπε η Στάθα η ώρα να περνάει. Μαθαίνει για κάτι που συνέβη στην περιοχή και δεν πιστεύει ότι είναι ο Γιώργος. Ναι, δεν πιστεύει. Ψάχνει να δει μήπως ο Γιώργος έρχεται να τον στείλει να δει τι είναι το ρεπορτάζ αυτό. Αν μου επιτρέπεις. Γι' αυτό έχει σημασία, όχι για κάποιο άλλο. Ναι. Όχι μόνο αυτό. Ο Δημήτρης, το παιδί του Γιώργου, που το έχεις γνωρίσει και εσύ, είναι το καλούπι του Γιώργου, έτσι. Είναι η εμφάνιση του Γιώργου, η σωματοδομή του Γιώργου. Ένα παιδί με άποψη, με λόγο, όπως ο Γιώργος, με καρμπών. Πήγε στο σημείο και προσπαθούσε να δει αν αυτός που ήταν πεσμένος κάτω μπρούμητα, μέσα στα αίματα, είναι ο πατέρας του. Προσπαθούσε να αναγνωρίσει από τα ρούχα. Φυσικά, όταν διαπίστωσε ήταν ο πατέρας του, άρχισε το παιδί να έπαθε σοκ. Άρχισε να φωνάζει. Η Στάθα είδε παρκαρισμένο το αμάξι και κατάλαβε μετά. Ναι. Δεν την άφησαν να πλησιάσει. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για ένα πολύ σιγερό έγκλημα. 13 σφαίρες, 10 στο σώμα του Γιώργου. Στο κεφάλι, στο λαιμό, στο στήθος, στην παλάμη, γιατί ο Γιώργος πρόταξε την παλάμη του για να αποφύγει τις σφαίρες. Δεν μισούσε τα όπλα, δεν οπλοφορούσε. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν θα έκανε ποτέ κακό σε κανέναν, γι' αυτό θεωρούσε. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, θεωρούν συνήθως ότι και εμένα δεν πρόκειται να μου κάνει κακό κανένας. Αλλά δεν είναι έτσι.